Μεγαλώνει η αντιπαράθεση στην υπόθεση επιστροφής κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Αϊντίν Ντικμέν. Να δούμε τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Μανουσάκη. Επίκως απαράδεκτη θεωρεί η ιδρύτρια του οργανισμού Walk of Truth, τα Σούλα Χατζητοφή, τη στάση Εκκλησίας και Πολιτείας που, όπως υποστηρίζει, έλαμψαν δια της απουσίας τους στην ακρόαση σε εφετείο του Μονάχου για την υπόθεση επιστροφής κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών από τα κατεχόμενα που βρίσκονται στην κατοχή του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Αϊντίν Ντικμέν. Η ακροαματική διαδικασία εξελίχθηκε στην παρουσία των δικηγόρων των δύο πλευρών, παρουσία για πρώτη φορά και του αρχαιοκάπηλου Ντικμέν. Τα πρώτα 6 χρόνια έχω γραπτός ότι δεν δικαιούμουν να μιλήσω διότι είχαν ποινική υπόθεση, δήθεν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα. Μετά, ανέλαβαν η Γενική Εισαγγελία, έπνιξαν το θέμα, δηλαδή δεν επιτρέπεται κανένας άλλος. Εμένα μου λέγαν είναι Γενική Εισαγγελία, είτε εκπρόσωπος είσαι της Εκκλησίας είτε όχι, εμείς θα το χειριστούμε. Άμεση ήταν η απάντηση του Διευθυντή του Γραφείου της Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντικμέν δεν πήγε ποτέ στα 10 χρόνια δικαστικού αγώνος και επέλεξε για λόγους που ο ίδιος έκρινε σωστό να παραστεί στη δίκη. Δεν μας είπε εμάς ο δικός μας δικηγόρος ότι επιθανόν Ντικμέν θα έρθει κι εσείς. Του δίνουν διαταγές να μην μιλήσει σε κανέναν εκτός αν έχει γραφτεί εξουσιοδότηση από τη Γενική Εισαγγελία Κύπρου ή από τον Πόρφυρεν. Πρόκειται περί αξιόλογου δικηγόρου με τον οποίο συνεργάζεται η πολιτεία και στη βάση του οποίου είχαμε πετύχει τον επαγγελματισμό των 173 κοιμηλίων μας πέρσι τον Ιούλιο. Επισημαίνεται ότι το εφετείο ανακοίνωσε ότι θα λάβει την απόφασή του στις 16 Μαρτίου, παροτρύνοντας όμως τις δύο πλευρές για τα αμφισβητούμενα αντικείμενα να τα βρουν με εξώδικο φιλικό διακανονισμό. Εάν δεν πληρώσουμε θα τα δώσουν πίσω το κέικ μας. Αν δεν έχουμε αναποδεικτικά στοιχεία και αν δεν κάνεις καμπάνια για να υποθεί, για να φανεί το τι έγινε και να φανεί ο Ντικμέν ποιος είναι. Αυτό έγινε και το 2008 να υπενθυμίσω και δεν επετέφθη διότι ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος είχε αξιώσεις φανταστικές που εννοείται τις απορρίψαμε και έτσι συνέχισε η διαδικασία. Πρόκειται για θησαυρούς που ήταν αδύνατοι η τεκμηρίωση με φωτογραφίες ή αρχαιακά στοιχεία και αφορούν σπαράγματα ψηφιδωτού διάκοσμου του 6ου αιώνα, τοιχογραφιών του 12ου, 14ου και 15ου αιώνα, βυζαντινών και μεταβυζαντινών φορητών εικόνων, χειρόγραφων αλλά και αντικειμένων της προϊστορικής περίοδου.